Γεια χαρά παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Tech with Coffee. Είμαι ο Στέφανος και είμαι παρέα με τον Κώστα και τον Σταμ. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα παιδιά. Πώς είστε? Όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το πακέτο μας. Μας έχει έρθει... Από πού είναι αυτό? Αυτό έχει έρθει από Καλιφόρνια. Λοιπόν, από το μέγεθός του πιστεύω ότι έχετε καταλάβει. Έχουμε ανοίξει παρόμοια πακέτα. Πάμε να τα ανοίξουμε. Άντε να δούμε πάλι τι υπηρέσει. Άντε να δούμε, γιατί το έχω και καιρό εδώ πέρα και ήθελα να τα ανοίξω. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ περίεργα έτσι σφραγισμένα. Από εδώ πρέπει να τα ανοίξω. Εντάξει, πρέπει για να μην σπάσει λογικά μέσα. Ναι. Όχι, έχουμε... είναι καλή συσκευασία. Το έχουν κάνει ωραία συσκευασία. Έτσι. Κάτσε στη μέση. Για να δω τώρα. Οπ. Α, κατευθείαν. Βλέπω ότι υπάρχει και προστατευτικό για το συγκεκριμένο... Τι φάση ρε φίλε? Όπα, κάτσε ρε. Έχει άλλα πράγματα μέσα. Εκτός από αυτό έχει... Τι έχει άλλο? Κάτσε ρε. Κάτσε, γιατί δεν έχω καταλάβει πως είναι ο μπερδευτή. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Το μαξάκι είναι ρε. Ρε φίλε. Άλλο περιμέναμε. Λοιπόν... Το έχεις κάνει live αυτό, ναι. Μισό, γιατί τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί πάλι. Περίεργο. Σαν φυρζή είναι που... Μη μου πεις ότι αυτό είναι το βινήλιο. Βγαίνατε. Φίλε, αυτό είναι το βινήλιο. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο να το δείξω. Σχήμα το σπάς τώρα και κοίτα. Γιατί έχει τρύπα εκεί πέρα, στη μέση. Ναι, ανοίγει από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι το βινήλιο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το βινήλιο, σοβαρά. Είναι το βινήλιο. Γύρνα το λίγο. Να το. Και πώς. Δεν υπάρχει. Σόπαρμα. Το βλέπετε. Είναι εδώ μέσα. Αυτό εδώ το κομμάτι. Δηλαδή γυρνάει το αυτοκίνητο μαζί με το βλέπεις. Το πικάπα πάνω. Ναι. Oh. Τι είπες τώρα. Βελίως. Από γυαλί ρε παιδιά. Τι είναι αυτό ρε παιδιά. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Εκτυπωμένο τίποτε, είναι. Έμεινε πρώτη τώρα. Φορά. Πρώτη φορά, ναι. Σίγουρα. Τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναδεί. Δεν περίμενα να είναι έτσι. Περίμενα ένα στρογγυλό πράγμα. Όπως όλα τα άλλα τα βινήλια. Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Τι να πω. Μ' αρέσει που έχει και τον καθρέφτη εδώ, ρε. Το βλέπεις. Ναι, ναι, πράγμα, ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάμε βέβαια για... Λοιπόν, αυτό είναι το βινήλιο. Ένα βινήλιο είναι, όπως καταλάβατε. Τέτοιο βινήλιο δεν έχετε ξαναδεί, πιστεύω. Εγώ πρώτη φορά βλέπω, τέλος πάντων. Γιατί εμείς τι. Είναι ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν μέσα στο Drift Stage, έτσι λέγεται το παιχνίδι. Δεν έχει κυκλοφορήσει το παιχνίδι ακόμα. Αυτό είναι ένα συλλεκτικό βινήλιο. Το έχουν δει το παιχνίδι τα παιδιά. Πες Κώστα, θυμίζει λίγο με το Outrun. Outrun με αυτά, δεκαετία του 80-90 παιχνίδια. Ναι. Μαζί με το Stam, το έχω παίξει εγώ σε live. Ο Stam το έχει δει. Ναι, ναι. Έχει δει και την πρώτη έκδοση, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από την δεύτερη, την οποία παίξαμε, το δεύτερο build, γιατί τώρα το φτιάχνουν και βγάζουν διάφορες εκδόσεις. Τι έχει γίνει? Έχει γίνει ένα θέμα όσον αφορά την μηχανή γραφικών. Έχουν αλλάξει τη μηχανή γραφικών και έχει θέμα το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή το διορθώνουν και γι' αυτό έχει αργήσει να κυκλοφορήσει. Έχει ξεκινήσει από το Kickstarter. Διαφορετική και... ήταν, δηλαδή τελείωσε. Ναι, ναι, διαφορετική. Δηλαδή θυμάσαι που πήγα να κάνω το drift. Και... Άσχημο, δηλαδή. Όλοι σε έστειλαν. Δεν έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα συλλεκτικό βινήλιο. Το Δεκέμβριο αυτό θα έβγαινε, δεν ήταν. Ναι, ήταν να βγει το Δεκέμβριο. Συνεχίζουν ακόμα, τους βλέπω εκεί πέρα στα φόρουμ, ζορίζονται. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει. Το παιχνίδι δεν έχει σταματήσει να φτιάχνεται. Αυτό είναι ένα βινήλιο. Ο συγκεκριμένος έχει πολύ ωραία μουσική, πρέπει να πούμε. Και ο συγκεκριμένος, ναι, ονομάζεται Myron. Είναι Hugh Myron, το παιδί που φτιάχνει τη μουσική. Ένα άτομο είναι. Και εδώ έχει δύο τραγούδια. Ωραία, είναι ένα mini LP, να το πούμε έτσι, ένα μικρό. Θα βγει και ολόκληρο το soundtrack αργότερα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε κάτω από το link. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην άκρη. Παιδιά, πολύ περίεργο. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα παίξει αυτό το πράγμα.
Δεν το ήξερα. Pick-up, ναι. Δεν το ήξερα ότι ήταν έτσι, γιατί νόμιζα ότι ήταν κάποιο χαρτάκι, κάποια εκτύπωση, την οποία την έδιναν έξω. Το είχαμε δει σίγουρα πριν κανένα μήνα, θυμάσαι. Ναι, 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 αλλά δεν λέγανε ότι είναι το... αυτοκόλλητο. Λες, είναι αυτοκόλλητο αυτό. Λες. Ναι, δεν λέγανε ότι είναι το. Σαν 3D προ τα έξω. Πολύ... Ναι, ναι, τέτοιο, είναι χοντρό, μπράβο. Είναι χοντρό αρκετά. Ναι. Τέλος πάντων, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Ωραία, πολύ ωραία. Και βέβαια εντάξει, το εξώφυλλο. 45, ναι. 45 RPM. 45, ναι. Super Systems είναι η εταιρεία. Αυτή που το φτιάξει, δηλαδή. Ναι. Myron, όπως είπαμε εδώ, είναι ο δημιουργός. Είναι από 3 άτομα, όπως είπα, το παιχνίδι από την Καλιφόρνια. Προσπαθούν μόνοι τους. Τώρα, αυτό από εδώ μέσα, θα έχει και από την πίσω μεριά, να δείξουμε. Λοιπόν, τα δύο τραγούδια τα οποία έχει μέσα. Άκω, το ένα είναι το Drift Stage, το... Έτσι όπως ξεκινάει στην αρχή, τίτλη, μπράβο, ναι, τίτλη στην αρχή. Που έχει, ναι. Και το άλλο είναι το Exclusive Coupé, είναι ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, γύρω στα 7 λεπτά, έτσι με, ξεκινάει με άνοιγμα μηχανής, ξέρω εγώ, για τέτοια. Είναι μεγάλο ωραία πράγματα. Δίνει από ό,τι βλέπω, ναι, έκανα τη χαζομάρα και το άνοιξα από πλάγια και δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Λοιπόν, έκανα τη χαζομάρα. Γιατί, τι έγινε. Θα σου πω τώρα τι έγινε. Ήτανε από αυτή τη μεριά, ήτανε λίγο ανοιχτό. Εδώ, είχε κοπεί, βλέπετε. Και το άνοιξα, ναι, παραπάνω, δεν το κατάλαβα. Και σκίστηκε, ναι, σκίστηκε. Σκίστηκε το απ' έξω, εντάξει. Το, ξέρεις, το κάλυμα. Κανονικά έπρεπε να ανοίξω από εδώ. Εντάξει, τέτοια βρίσκεις πάλι στο eBay, ναι, μπορεί, ναι, να, ναι, βρεις, ναι, παρόμοια, ναι, και να το βγάλω έξω, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Okay, απλά όσοι, ναι, όσοι το βρείτε, τέλος πάντων, αν και το βρείτε, είναι, γιατί είναι συλλεκτικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Πότε το εικαστικό είναι όμορφο, ωραίο. Εικαστικό ρέτρο, πολύ ρέτρο φάση. Και το παλικάρι που φτιάχνει τη μουσική είναι από, από τους πιο ωραίους τυπάδες που έχω ακούσει μουσική. Δηλαδή θυμίζει έτσι τις ωραίες παλιές εποχές. Τσεκάρετε τον, θα αφήσω από κάτω link, έχει στο SoundCloud, έχει δικό του κανάλι και βάζει τα δικά του τραγουδάκια, ό,τι φτιάχνει. Γι' αυτό βγαίνει σε PC και σε Mac τώρα για αρχή, ε. Ναι, αυτό είναι για PC και για Mac. Και λένε ότι αν πάνε καλά τα πράγματα θα το βγάλουν και στις κονσόλες και σε κινητά, από ό,τι έχω διαβάσει. Δεν ξέρω αν θα το βγάλουν σε PSV, κάτι λένε για PSV, επειδή ξέρεις, βολεύει με το έτσι να το έχεις στο PSV και να παίζεις. Ναι, όσο να είναι, ναι. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο, από την άλλη μεριά το δείξαμε, δύο τραγουδάκια, 500 κομμάτια. Ένα βινίλιο, το οποίο πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Το ξαναδείχνω εδώ πέρα. Ναι, είναι άσε να πάνε κι εγώ. Λέω, τι είναι αυτό. Και θα και το... η τιμή του τώρα αυτό είναι σαν δώρο. Η τιμή σας του... το κάνει. Όχι, όχι, δεν είναι δώρο αυτό. Ήταν μαζί με τα μεταφορικά, μου βγήκε γύρω στα 45 ευρώ αυτό. Α, ήταν λίγο... εντάξει. Να ξέρετε, και δεν υπάρχει ωραίο πλέον. Έτσι. Δεν υπάρχει για όποιος... δεν έχουν βγάλει, δεν ξέρω αν θα επανακτυπώσουν, οκ. Okay. Τώρα, είναι πολύ συγκεκριμένο, εντάξει, δεν είναι για όλους, αλλά εντάξει. Τέτοιο πράγμα... διαφορετικό τελείως, δηλαδή... δεν το περίμενα, εγώ περίμενα ένα δίσκο γύρω-γύρω, ξέρω, έτσι, στρόγγυλο. Κοίτα, ένα δισκάκι, ναι. Είναι κλασικό, με μαύρο ή... στο πικάπα πάντα θα είναι το ωραίο αυτό, όπως γυρνάει. Ναι ρε φίλε, πολύ περίεργο, σαν να πηγαίνει τα μάξι γύρω-γύρω θα είναι. Ναι, θα πηγαίνει γύρω-γύρω. Οκ, θα το δούμε, θα βάλω στο τέλος ένα από τα τραγούδια να τα ακούσετε. Ωραία. Λοιπόν, τι χαρτάκι άλλο. Μέσα έχει τίποτα, δεν όχι. Έχει τίποτα αυτό άλλο, δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτό έχει. Δεν έχει όμως, έχει πολύ λεπτή λιτή συσκευασία, αλλά δεν πειράζει όμως. Ναι, έχει όντως λιτή συσκευασία. Αυτό εδώ γίνεται και κορνίζα. Αυτό πρέπει να σου πω και εγώ τώρα. Αυτό εδώ γίνεται μια ωραία κορνίζα. Ναι. Εντάξει, είναι αρκετά ρέτρο η όλη φάση. Και θυμίζει ωραίες εποχές. Όποιος θέλει μπορεί να κατεβάσει demo και να παίξει το παιχνίδι. Έχουν στο site τους. Θα αφήσω από κάτω link. Βαριλίγνε. Θέλει να το τσεκάρει. Ωραία, ακόμα ένα βινίλιο, περίεργο, κάτι διαφορετικό. Αυτά. Θέλετε να πείτε σπάνιο, κάτι ναι, άλλο. Για μένα αυτό είναι σπάνιο, ναι. Ναι, είναι σπάνιο ρε φίλε, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήταν μαζί μου. Μικρό το βίντεο σήμερα, παιδιά, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όπως βλέπετε, ήταν μικρό το πακέτο. Όποιος θέλει, στο link βλέπει τα... βλέπει κάτω στην περιγραφή τα link και αντίστοιχα πηγαίνει, βλέπει το παιχνίδι,
Αν δείτε, μπορείτε να μπείτε και στο Twitter, ξέρω εγώ, να τους ακολουθήσετε κλπ. Αυτά. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ, παιδιά. Έγινε, παιδιά. Γεια σας, χαρά και εγώ. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι μου, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.